Είμαστε πάλι λοιπόν ζωντανά από το περίπτερο του Open Digital εδώ στην ΙΔΕΘ, 88η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα σας κύριε Σταϊκούρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο. Καλησπέρα, έχετε δει και έχει περάσει πια η ώρα, έχει περάσει 12. Καλώς ήρθατε στο περίπτερο του Έθνους και της Ημερησίας και του Open φυσικά. Στην έκθεση. Λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, τουλάχιστον ένα από τα μεγάλα θέματα, αλλά τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη αυτό ξεχωρίζει. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως το πρώτο εισιτήριο θα κοπεί στις 30 Νοεμβρίου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς το Μετρό αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη της συμπρωτεύουσας. Είναι μια πόλη η οποία έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα έργα του Μετρό, αλλά και από τα έργα του flyover. Και έχουμε και την ενίσχυση του ΟΑΣΤ. Πώς αλλάζει λοιπόν ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης και τι πρέπει να περιμένουμε? Πρώτα απ' όλα μου δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθώ απέναντι σε εσάς, στους τηλεθεατές και τους ακροατές σας για τη συνέπεια των λόγων και των έργων. Πριν από ένα χρόνο είχα την ευκαιρία να θέσω το χρονοδιάγραμμα, το οποίο όπως βλέπετε τηρεί τα παρέκκλητα. Σε λιγότερο από 3 μήνες, σε 30 Νοεμβρίου όπως είπατε, παραδίδεται η βασική γραμμή του μετρό. 13 σταθμοί, 9,6 χιλιόμετρα, 450 άτομα θα εξυπηρετούνται ανασυρμό την ημέρα. Θα αλλάξει προφανώς. 450 άτομα. Ημέρα. Ημέρα, ανασυρμό. Άρα αλλάζει εντελώς ο συγκοινωνιακός χάρτης στο κέντρο περίπου της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, όπως πολύ σωστά είπατε, κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως είχαμε δεσμευτεί πριν από ένα χρόνο, 110 ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό σημαίνει ότι το 1 τρίτο του στόλου των λεωφορείων έχει αλλάξει. Έχει γίνει πιο πράσινο, απολύτως προσβάσιμο για τους πολίτες. Ταυτόχρονα προσλάβαμε 190 οδηγούς στον ΟΑΣΤ, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, τα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να είναι 300 την ημέρα, 16% περισσότερα από ό,τι ήταν πέρσι την αντίστοιχη ημέρα. Και ναι, γίνεται και το flyover, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο τρέχει με υψηλές ταχύτητες. 250 εργαζόμενοι, 80 μηχανήματα αυτή τη στιγμή, βαρέα οχήματα, κάνουν εργασίες σε όλα τα μέτωπα του έργου. Άρα αλλάζει η εικόνα της πόλης. Αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί το 2027. Και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Και παράλληλα δρομολογείται ο διαγωνισμός, είμαστε ήδη στον ανταγωνιστικό διάλογο, για τον προαστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά συνεπώς θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να έχουμε ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να δούμε με δεδομένη τη λειτουργία του μετρό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα λεωφορεία, πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες. Και αυτό ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που κάναμε και της παρουσίασης πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Για να έχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση του συμπατριώτη μας στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νέο όμως και για τις αστικές κοινωνίες της Αθήνας. Είδαμε τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να επισκέπτεται το αμαξοστάσιο στο Κοροπή για την ανανέωση του στόλου 30 λεωφορεία των λεωφορείων. Σας περιγράζω ότι Δευτέρα θα είναι άλλα 20. Α, τώρα, μεθαύριο. Μεθαύριο, Δευτέρα. Άλλα 20. Από εκείνο τον διαγωνισμό δηλαδή των 211 λεωφορείων για Ανατολική και Δυτική Αττική, είχαμε πει ότι θα τρέξει σε 6 μήνες και στις πρώτες 60 ημέρες θα είναι συν 66 λεωφορεία. Ήδη τα 20 εξ αυτών ξεκινούν τη Δευτέρα. Άρα, αν προσθέσετε 140 ηλεκτρικά λεωφορεία που ήδη είναι στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συν 211 μέσα σε εξάμηνο, συν 300 λεωφορεία leasing, εκ των οποίων το 1 τρίτο θα είναι μέχρι το τέλος του έτους, συν 300 λεωφορεία φυσικού αερίου μέσα στο 25, το πρώτο εξάμηνο του 25, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 950 καινούργια λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην Αττική. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της Θεσσαλίας. Είδαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλία πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες. Έχει περάσει ωστόσο ένας ολόκληρος χρόνος από μια φωνική κακοκαιρία η οποία ναι, ήταν πρωτόγνωρη, ναι, ήταν πολύ σημαντική. Ωστόσο, έχει περάσει ένας χρόνος. Μήπως έχουμε καθυστερήσει το κομμάτι των υποδομών? Όχι, γιατί αν δείτε τον όγκο των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν και τις πηγές χρηματοδότησης, θα αντιληφθείτε τη δυσκολία της άσκησης. Ενδεικτικά θα σας πω, στην παρουσίαση που έκανε ο Περιφερειάρχης σε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πρόσφατα, μίλησε για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την προσβασιμότητα μέσω της περιφέρειας. Αυτές ήταν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ.
και με αυτές υπήρξε προσωρινή αποκατάσταση αρκετών ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ταυτόχρονα, αντίστοιχα είναι και τα ποσά για τους Δήμους. 70 εκατομμύρια. Η παρεμβάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι 1,4 δις. 70 εκατομμύρια, 1,4 δις. Αυτό σημαίνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο τι έργα εκτελούμε, πώς τα εκτελούμε, ποια είναι η ανθεκτικότητα των έργων, η διασφάλιση των πόρων, που είναι και Ταμείο Ανάκαμψης και άλλοι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και οι εργολαβίες που πρέπει να βγουν, τόσο στο σιδηρόδρομο, όσο και στα ορικά και, και τις γέφυρες, για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα, κυριολεκτό, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών των έργων. Όταν λέτε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να πούμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα είμαι εντός Σεπτεμβρίου. Θα σας πω τις επόμενες εβδομάδες, παύλα δύο μήνες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να, θέλω στα σχολεία όμως οι παρεμβάσεις εκεί όχι μόνο υλοποιούνται, αλλά πολλές ολοκληρώνονται για να χτυπήσει το κουδούνι για την Τετάρτη. Μάλιστα. Έχουμε μια νέα γενιά μεγάλων οδικών έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, είναι οδικά έργα μεγάλης εθνικής σημασίας πολλά από αυτά. Υπάρχουν όμως προβλήματα, τα οποία είναι, έχουμε από τη μία της έλλειψης των εργαζομένων, το οποίο είναι πολύ μεγάλο αγκάθι για τον κλάδο των κατασκευών, και έχουμε και τη μάχη με τον χρόνο την οποία πρέπει να κερδίσουμε, δεδομένου ότι πρέπει να απορροφηθούν και πολλά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς εξελίσσονται αυτά τα έργα, θα προλάβουμε? Τα έργα δεν είναι έργα τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα χρόνο. Οπότε στην πορεία των ετών, πάντα ή συχνά, προκύπτουν εμπόδια ή προβλήματα. Προβλήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο κεφάλι. Και συλλογικά η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι αφορά άμεσα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί να αφορά την αλλαγή του κόστους υλοποίησης των έργων. Μπορεί να αφορά δικαστικές αποφάσεις και προσφυγές πολιτών. Μπορεί να αφορά απαλωτριώσεις έργων. Όλα αυτά μπορεί να αφορά οριμότητα ή ορίμανση πελατών. Μπορεί να αφορά εκπλήξεις στην ίδια την υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι μια. Όπως προχωρά. Καθημερινότητα όλα τα τελευταία χρόνια. Στο μετρό στην Αθήνα, στη γραμμή 4, πάμε καλά. Ο Μετροπόντικας. Αλλά πάντα μας λένε μην έχουμε καμιά έκπληξη μπροστά. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε όταν συνεχίζουμε τη διάνοιξη. Αυτά είναι προβλήματα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο αυτά τα προβλήματα. Και να είμαστε έγκαιροι στα χρονοδιαγράμματα. Άκτιο Αμβρακία. Σας είχα πει ότι θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 24 και έγινε. Ε65 μέχρι την Καλαμπάκα, σας είχα πει ότι θα παραδοθεί πριν το Πάσχα του 24 και έγινε. Το μετρό είχαμε πει Νοέμβριο και θα γίνει. Και ναι, επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, υπάρχει μια νέα γενιά έργων που υλοποιείται, παράδειγμα Πάτρα Πύργος. Δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες για καλοκαίρι του 25. Είναι ο ΒΟΑΚ. Τρεις διαφορετικές διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου. Πάμε να ολοκληρώσουμε φέτος τον διαγωνισμό για το Χανιά Ηράκλειο. Είναι θέματα επενδύσεων στο σιδηρόδρομο που πρόσφατα εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση. Προχθές μπήκε στο ΕΣΠΑ το έργο, έργο Γιάννηνα Κακαβιά. Έχουμε για υλοποίηση τον Μπράλο Σάμφισσα με χρονικό διάστημα, χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2027. Έχουμε το Flyover με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2027. Έχουμε το μετρό, τη γραμμή 4 στην Αθήνα. Σας θυμίζω ότι οι Μετροπόντικες θα έχουν ολοκληρώσει τη διάνοιξη, εκτιμούμε, μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Άρα, σας ξετύλιξα μια γενιά έργων, τα οποία πάνε με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Και ταυτόχρονα, ενισχύουμε μέσω της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο συνεπείς και εμείς απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Όπως έχετε ακούσει δημόσια από τις κατασκευαστικές εταιρείες, φαίνεται ότι είμαστε σε καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Ακούμε ότι θα ακούσουμε και το βράδυ από τον Πρωθυπουργό ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για ανακαινήσεις σχολικών κτηρίων σε όλη τη χώρα. Εκεί, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε? Είναι πολλά σχολιά τα οποία δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Κοιτάξτε, εμείς μέσω των κτηριακών υποδομών κάνουμε παρεμβάσεις σε εξοπλισμό σχολείων και σχολικών μονάδων, σε ανακαινήσεις σχολικών μονάδων και σε νέα σχολικά και σε νέες σχολικές δομές. Παράδειγμα, πολύ πρόσφατα πήγαμε σε σχολικές δομές οι οποίες γίνανε στο κάτω Νευροκόπη, νέο σχολείο. Έχουμε πάει στο Άσος Κοινουρίας, νέο σχολείο.
Θα πάμε όμως τη Δευτέρα στη Νέα Ερυθρέα, γιατί κάναμε παρεμβάσεις στα σχολεία μετά από κάποια προβλήματα που ανέκυψαν πρόσφατα. Έχουμε τις παρεμβάσεις στα σχολεία που γίνονται στη Θεσσαλία. Άρα έχουμε την τεχνογνωσία, από την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και οι πόροι, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες ανακοινήσεις σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και στο βαθμό που υπάρχει η εμπλοκή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα είμαστε και πάλι συνεπείς. Αλλά ήδη κάνουμε πολύ και σημαντική δουλειά για τα σχολεία που αναγνωρίζεται από την ίδια την κοινωνία, από τους γονείς, τα παιδιά, τους μαθητές και τους δασκάλους και καθηγητές. Τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να προαναγγείλει ότι θα έχουμε μία μείωση διοδίων στην Αττική Οδό εμπρός στο Βαρός, δηλαδή νωρίτερα από ό,τι ίσως την περιμέναμε, και θα έχουμε και μία μείωση διοδίων στον αυτοκινητόδρομο Μαλλιακός Κλειδί. Να περιμένουμε και άλλες τέτοιες μειώσεις διοδίων. Δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή. Σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο, ούτως ή άλλως, έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και θα είναι και στη νέα σύμβαση με την Τέρνα που θα ακολουθήσει. Αναφέρομαι στην Αττική Οδό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, έγινε αναχρηματοδότηση. Την περάσαμε την κύρωση από τη Βουλή. Θα μπορούσα να μην πάω στη Βουλή. Και συμφωνήσαμε, φαίνεται μέσα στις διατάξεις, το 50% της ωφέλειας να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία. Και επιλέξαμε τον Πρωθυπουργό αυτή η ωφέλεια να αποτυπωθεί με μείωση του αντιτίμου, σημαντική, 17% μέχρι το τέλος του 2025. Είναι περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό το τμήμα θα υπάρχει μία μείωση αθεριστική των διοδίων στο βασικό κορμό, γιατί έχουμε και τα 17 παράπλευρα διόδια που επίσης περιλαμβάνονται, περίπου 3 ευρώ. Μιλάτε για το... Για τους 5 σταθμούς διοδίων που είναι η αυτοκινητόδρομη Αιγαία. Στον οδικό άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Είναι 3 ευρώ αθεριστικά. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτή τη συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω. Λοιπόν, ήταν ο παλμός της ΔΕΘ εδώ μαζί με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Επιστρέφουμε ξανά σε λίγο από το περίπτερο του Έθνους της Ημερησίας και του Open Digital από την 28η ΔΕΘ. Μείνετε συντονισμένοι.